Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ για άλλη μια φορά ακόμη στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, του νομού Λάρισας, για την εκδήλωση αυτή, για να κάνουμε γνωστά σε όλους τους πολίτες τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, αλλά και τα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Όπως γνωρίζετε, η συνδικαλιστική χρονιά ξεκινάει μαζί με τη σχολική χρονιά με την έκθεση Θεσσαλονίκης, που η ΑΔΔΗ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου αλλά και της Εκθεσιακής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, πραγματοποιεί όπως κάθε χρόνο συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Το συλλαλητήριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια σειρά από κινητοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΑΔΔΗ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την άνοιξη 28 Φεβρουαρίου, 17 Απριλίου, 21 Μαΐου και συνεχίζουμε τώρα με το συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο που πιστεύουμε ότι θα είναι μαζί με τον ιδιωτικό τομέα στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία των εγγενείων που θα είναι και ο Πρωθυπουργός επάνω και όλοι οι υπουργοί που έχουν σχέση με τη δημόσια διοίκηση αλλά και με την ελληνική κοινωνία. Όπως γνωρίζετε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εδώ και 14 χρόνια από την εποχή των μνημονίων, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να δουν αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Εναντίον, έχουν μειωθεί κατά πολύ, κατά 40% περίπου οι αποδοχές μας. Έχουν κοπεί τα δώρα Χριστουγέννων, του Πάσχα, το επίδομα αδείας. Και αν βάζουμε και την ακρίβεια σε όλο αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε ότι σε ποιο στάδιο έχουμε φτάσει και όπως λέμε ότι ο κόπος έφτασε στο χτένι. Για όλα αυτά τα πράγματα, μόνο ότι είχαμε και συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και πριν το καλοκαίρι και είχαμε ζητήσει και πριν την έκθεση για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας και να ζητήσουμε πραγματικές αυξήσεις, γιατί οι αυξήσεις που δόθηκαν για το 2024 ήταν περίπου 35 με 40 ευρώ καθαρά, στο σύνολο, οριζόντια για όλους τους υπαλλήλους. Αυξήσεις δόθηκαν και στο επιδόματα ευθύνης, αλλά όλοι οι υπάλληλοι δεν έχουν θέση ευθύνης ως εκ τούτου, ούτε έχουν όλοι οι υπάλληλοι παιδιά που να είναι σε ηλικία που να μπορούν να πάρουν το επίδομα, να χορηγούνται το επίδομα παιδιών. Ως εκ τούτου, η μόνη πραγματική αύξηση που δόθηκε σε όλους τους υπαλλήλους ήταν περίπου 35 με 40 ευρώ καθαρά. Όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο με την ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και τα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στη ΔΕΗ και γι' αυτό ζητάμε γενναίες αυξήσεις, περίπου 10% στο βασικό μισθό, ζητάμε την κατάργηση του επιδόματος της εισφοράς 2% που είναι για την ενεργεια. Τη στιγμή μάλιστα που όπως λέει και η κυβέρνηση η ενέργεια έχει πέσει κάτω από 10% και μάλιστα τη στιγμή που οι τριετίες δόθηκαν και πάλι στον ιδιωτικό τομέα. Προϋπόθεση ήταν η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή η ανεργία έχει πέσει κάτω από 10% και σύμφωνα με την Ελστάτ και τα λοιπά, πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση της εισφοράς για την ανεργία 2% επί του μισθού μας. Ένα άλλο